Με την ευκαιρία της επετειακής χρονιάς που διανύουμε, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν χρήσιμο και ενδιαφέρον να ξαναδούμε τον Θεόφιλο Καΐρη με νέα ματιά. Ο σοφός γέροντας με τις μυθικές διαστάσεις είναι βεβαίως γνωστός από καιρό. Ο θρύλος του είχε άλλωστε αρχίσει να πλάθεται όταν ήταν ακόμα ζωντανός. Ήδη το 1823 ο Θεόφιλος επισκέφτηκε τη φυλακή του Σοκράτη στην Αθήνα, ξεσπώντας σε κλάματα και δίνοντας αφορμή στην αδερφή του να του ευχηθεί επιτυχία στο ζήτημα ακριβώς που είχε αποτύχει ο αρχαίος φιλόσοφος, τη διαπαιδαγώγηση των νέων. Και πράγματι, από το 1839, όταν εντάθηκαν οι οργανωμένες διώξεις εναντίον του, πλήθαιναν διαρκώς οι θαυμαστές του που τον αποκαλούσαν νέο Σοκράτη, για να επιβεβαιωθούν τραγικά το 1853 με τον ατιμωτικό του θάνατο στη φυλακή. Με το Θεόφιλο που περιβάλλεται από την αχλή του θρύλου, έχουν ασχοληθεί πολλοί βιογράφοι και μελετητές του έργου του, προσκομίζοντας διάσπαρτες μαρτυρίες και σχολιάζοντας τα σπαράγματα της σκέψης του, όσα περισσώθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και βεβαίως, τη θρυλική του μορφή μας υπενθυμίζει πάντα το υπερυψωμένο βάθρο του, γύρω από το οποίο συναισθίζονται καθημερινά θαμώνες των αναψυκτηρίων και των μεζεδοπολίων. Η ιδέα μας φέτο ήταν να ξαναδούμε τον Θεόφιλο της επαναστατικής περίοδου όσο είναι δυνατόν με τις ανθρώπινες και καθημερινές του διαστάσεις, μέσα από τα προσωπικά του αντικείμενα, τα σπαθιά και τα εγχειρίδια του, το μελανοδοχείο και το καλαμάρι του, τη βακτηρία και τα γυλιά του. Να τον ξαναδούμε μέσα από τα δείγματα των γραπτών του και τα δείγματα των αναγνωσμάτων του, μέσα από την αλληλογραφία του και μέσα από έγγραφα των συγχρόνων του, μέσα από χειροπιαστές όψεις του ορφανοτροφείου, το οποίο ίδρυσε και στο οποίο δίδαξε. Τις ανθρώπινες διαστάσεις όλων αυτών των τεκμηρίων περιλαμβάνονται στην έκθεση της Καϊρίου Βιβλιοθήκης, υπογραμμίζει άλλωστε η διαφύλαξή τους από την ίδια την οικογένεια, τους απογόνους δηλαδή, του αδερφού του Δημητρίου. Με ιδιαίτερη ενάργεια πάντως, το Θεόφιλο της καθημερινής ζωής φωτίζει η έκδοση του ημερολογίου που κράτησε στη διάρκεια της αποτυχημένης εκστρατείας του Ολύμπου το 1822. Στις σημειώσεις που κρατούσε στα διαλύματα των επιχειρήσεων, κατέγραφε βιαστικά όσα ήθελε να θυμηθεί και ίσως μια μέρα να επεξεργαστεί. Πρόκειται για έναν διάλογο με τον εαυτό του που αποκαλύπτει έτσι με τον καλύτερο τρόπο το χαρακτήρα, τους λογισμούς και τις προτεραιότητες του. Το ημερολόγιο ξεκινά με ένα επιφώνημα για τον μεγαλοπρεπή Όλυμπο, που έδειχνε, όπως αντιλαμβανόμαστε, το δρόμο για επανασύνδεση με το ένδοξο παρελθόν. Και συνεχίζει την επόμενη μέρα με τη θέα των φλεγόμενων χωριών που έκαιγαν οι επαναστάτες για να ξεσηκώσουν τους διστακτικούς χωρικούς, προσγειώνοντας έτσι το εγχείρημα στη ζωφερή πραγματικότητα. Το ημερολόγιο δίνει σύντομες πληροφορίες για τις μάχες και αριθμητικά δεδομένα για τους νεκρούς και τους τραυματίες. Καταγράφει προσεκτικά τα ονόματα των χωριών στα οποία γίνονταν οι συγκρούσεις ή από τα οποία περνούσε η επαναστατική ομάδα. Στο μεγαλύτερο μέρος του περιγράφει το δύσκολο δρόμο της επιστροφής στην Πελοπόννησο, όταν πια η παράτολμη στρατιωτική επιχείρηση είχε αποτύχει οριστικώς. Καθώς οι πεδιάδες και οι κάμποι ελέγχονταν από τους Τούρκους, οι επαναστάτες υποχρεώθηκαν να μετακινηθούν από βουνό σε βουνό, να νυχτοπερπατήσουν, να κρυφτούν στα δάση, να ξαποστάσουν πλάι σε ριάκια. Άξιες υπόμνησης ήταν στο ημερολόγιο οι δυσκολίες και οι κακουχίες, η έλλειψη τροφής, η απουσία οδηγών, το δρυμή ψύχος, η φιλοξενία την οποία ενίοτε αξιώνονταν. Και μέσα σε όλα υπήρχε περιθώριο για σύντομες δημογραφικές παρατηρήσεις, για αναφορές σε αρχαία ερείπια, για εκφράσεις θαυμασμού προς τη φύση. Καθώς μελετούσα το ημερολόγιο, μεγάλη εντύπωση μου προκάλεσε η εγγραφή της 20ης Απριλίου 1822. Η ομάδα είχε διαβεί την πόρτα Τρικάλων και αναζητούσε στα χωριά του όρους Κόζιακα τον καπιτάν Νικόλαο Στουρνάρη. Ο καπιτάνιος, που πληροφορήθηκε την άφηξή τους στα λιμέρια του, πήγε ο ίδιος να τους συναντήσει στο χωριό Καλόγερη.
Ο Θεόφιλος σημειώνει στο ημερολόγιο όχι μόνο την ημέρα, αλλά και την ώρα της συνάντησης. Χαρακτηρίζει τον καπιτάν Στουρνάρη το όντι αξιόλογον. Υπενθυμίζει ότι σε αναστροφή άρχισε με κοινό γεύμα και ότι ακολούθησε συνομιλία για διάφορες υποθέσεις του γένους. Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν μάλιστα πώς θα ήταν δυνατόν η εκστρατεία του Ολύμπου να γίνει όχι μόνο ασφαλής, αλλά και στο γένος εποφελεστάτη. Η υποδοχή που ανέμενε τους οδηπόρους ήταν φιλοφρονεστάτη. Μου φαίνεται απορίας άξιο πώς τόσοι βιογράφοι και μελετητές του Θεόφιλου Καΐρη προσπερνούν το ημερολόγιο χωρίς να του δίνουν σήμερα καμία σημασία. Απέναντίας, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο γραπτό που να ικανογραφεί καλύτερα τη φιλοσοφία του βίου του. Η συνάντηση με τον Στουρνάρη έγινε 18 μέρες μετά την οριστική ήττα και όταν ακόμα δεν είχε φανεί καθαρά ο δρόμος της επιστροφής. Χρειάστηκαν άλλωστε 20 ακόμα μέρες δύσκολης οδηπορίας για να καταλήξει η επαναστατική ομάδα στην Κόρνηθο που ήταν ο τελικός της προορισμός. Οι επαναστάτες είχαν φτάσει στο χωριό που τους συνείδησε ο Στουρνάρης μετά από μεγάλη κακοπάθεια. Και μόλις ο Θεόφιλος βρήκε έναν αξιόλογο άνθρωπο, άρχισε αμέσως να συζητά μαζί του, όχι μόνο γύρω από τις υποθέσεις του έθνους, αλλά και για το όφελος που μπορούσε να προσφέρει μια αποτυχημένη εκστρατεία. Αυτό ήταν το μεγάλο δίδαγμα του δασκάλου και η παρακαταθήκη του στους μαθητές του. Το μνημόνευαν άλλωστε συχνά μετά το θάνατό του ως θεοσεβικό αξίωμα. Πάσα φαινομένη αποτυχία είναι πράγματι επιτυχία. Πώς λοιπόν να κατανοήσει κανείς την αγωνιστική αισιοδοξία με την οποία ο Θεόφιλος πορεύτηκε ως το θάνατο χωρίς να εμβαθύνει στο νόημα αυτής της αισιόδοξης σημείωσης που κράτησε στις 20 Απριλίου μέσα σε συνθήκες απολύτως τραγικές, την αξιοποίηση μιας ήττας για όφελος του γένους. Το ημερολόγιο του Ολύμπου είναι ιδιαίτερος εύγολωτο και για τις σιωπές του. Στις 20 Απριλίου, για παράδειγμα, εκτός από τον καπιτάν Νικόλαο Στουρνάρα, ο Θεόφιλος συνάντησε λίγο αργότερα, μέσα στη νύχτα, και τον συναγωνιστή του στην εκστρατεία, Νικόλαο Κασομούλη, η ομάδα του οποίου είχε ακολουθήσει τις προηγούμενες ημέρες διαφορετική πορεία. Για τη συνάντηση αυτή, ο Κασομούλης έγραψε στα ενθυμήματά του, 10 χρόνια αργότερα, αρκετές και σημαντικές πληροφορίες. Ο Κασομούλης γράφει λοιπόν ότι τη νύχτα που έφτασε στους Καλόγερους, από μακριά, ακούγονταν τα τύμπαν ενός γάμου, το οποίο προφανώς τα άκουσε και ο Θεόφιλος, που βρισκόταν ήδη στο χωριό και πιθανότατα καθιστούσαν δυσχερή την ανάπαυση που τόσο είχε ανάγκη. Ο Κασομούλης οδηγήθηκε πρώτα στο σπίτι του Στουρνάρη, που τον βρήκε καθισμένο με όλους τους αξιωματικούς τριγύρω του. Από το ύφος της ομιλίας και το σεβασμό που το έδειχναν όλοι, αντιλήφθηκε αμέσως ότι ο καπιτάνος ήταν φρόνιμος και σκεπτικός άνδρας. Στη συνέχεια πήγε να συναντήσει την ομάδα του Θεόφιλου που ήδη προσπαθούσε να ξεκουραστεί. Σύμφωνα με τον Κασομούλη, ο Θεόφιλος έκλαψε από τη χαρά του που ξανανταμώθηκαν και του διηγήθηκε όσα είχαν τραβήξει μετά την οριστική του ήττα. Οι βασικές πληροφορίες που έδωσε ο Θεόφιλος στον Κασομούλη, προφορικά, ταιριάζουν με όσα σημειώνονται στο ημερολόγιο. Υπάρχει ωστόσο και μια σημαντική είδηση για την οποία το ημερολόγιο δεν κάνει καμία ανοίξη. Από την πρώτη στιγμή που εντάχθηκε στο εκστρατευτικό σώμα, ο Θεόφιλος συνοδευόταν από Γερμανούς και Πολωνούς φιλέλληνες που πήραν επίσης μέρος στις μάχες. Όπως θα ήταν εύλογο να υποθέσουμε, θα ήταν ένας από τους λίγους Έλληνες, ίσως ο μοναδικός, που μπορούσε να συνομιλήσει μαζί τους, πιθανότατα στα γαλλικά. Μολονότι στο ημερολόγιο του δεν τους μνημονεύει ποτέ, αφηγήθηκε στον Κασομούλη ότι στο δρόμο της επιστροφής, ορισμένοι από αυτούς γλίστρησαν στους πάγους
και χάθηκαν άδικα στα φαράγγια, παραμένοντας ανώνυμοι και αφανείς. Ο μελετής μένει με την απορία. Παρόλο που ένας γάμος με τυμπανοκρουσίες θα προκαλούσε ασφαλώς μεγάλη εντύπωση στις συνθήκες εκείνες, δεν είναι περίεργο που ο Θεόφιλος παρέλειψε να τον αναφέρει. Αλλά γιατί παρέλειψε επίσης τη συνάντηση με τον Κασομούλη που του προκάλεσε κλάματα χαράς και γιατί παρέλειψε τον άδοξο αφανισμό των Γερμανών που προκάλεσε ασφαλώς θλίψη και τρόμο? Ένα πρόχειρο συμπέρασμα προκύπτει κάπως αβίαστα. Ο Θεόφιλος αποσιωπά στο ημερολόγιο του επεισόδια που δεν επρόκειτο να ξεχάσει όταν κάποια στιγμή θα καταπιανόταν με την εκστρατεία σε συνθήκες ηρεμίας. Ο διάλογος με το γραπτό κείμενο που επιχειρεί προέβλεπε επίσης και ζωντανό διάλογο με τις αναμνήσεις του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ακόμα από τα πολλά επεισόδια που δεν βρήκαν τη θέση του στο ημερολόγιο, το οποίο ωστόσο έγινε επίσης γνωστό από προφορικές αφηγήσεις σε τρίτους εκείνη την εποχή. Στην εξαιρετικά δυσχερή πορεία υποχώρησης, μετά τη συνάντηση με τον Στουρνάρα, περνώντας από τα Κράβαρα, ο Θεόφιλος μπήκε στην πρώτη οικία κάποιου χωριού που απουσίαζαν οι ένικοι. Καθώς αισθανόταν στη φωτιά και τίναζε τις ψήρες από το ρυπαρό κάλυμα της κεφαλής του, εισήλθε ο οικοδεσπότης και ο Θεόφιλος άρχισε να ζητά συγγνώμη. Αλλά ο οικοδεσπότης αναγνώρισε ευθύς τον άνθρωπο που τον είχε κάποτε ευεργετήσει όταν ήταν επέτης στο Αϊβαλί, στις Σκηδονίες. Του προσέφερε έτσι τροφή, καθαρά ρούχα και φιλοξενία για μερικές μέρες. Το 1834, 12 χρόνια μετά την εκστρατεία, όθον απένιμε με βασιλικό διάταγμα στο Θεόφιλο το Χριστό Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρος, με το σκεπτικό ότι είχε δοξαστεί εις το στάδιο της ελληνικής φιλολογίας και ότι είχε διακινδυνεύσει στις αρχές του ελληνικού αγώνα όταν πήγε στη Θεσσαλία με σκοπό να ενθαρρύνει τους κατοίκους του Ολύμπου εις επανάσταση. Ο Θεόφιλος αρνήθηκε την τιμή και επέστρεψε το Σταυρό. Συμπεριφορά αυτή ήταν ενδεικτική για το ήθος και το χαρακτήρα του. Προκαλεί ωστόσο εντύπωση ότι στο ημερολόγιο δεν κάνει καμία αναφορά γύρω από το ζήτημα για το οποίο τιμήθηκε. Δεν σημειώνει τίποτα για τον τρόπο με τον οποίο παρακίνησε τους κατοίκους, ούτε παρέχει κάποια ένδειξη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επικοινώνησε με τον τοπικό πληθυσμό. Για να αξιωθεί ωστόσο τέτοια διάκριση, είναι σαφές ότι ενώ οι οπλαρχηγοί του Ολύμπου έκαιγαν τα χωριά για να ξεσηκώσουν τους χωρικούς, αυτός τους παρακινούσε με πατριωτικά λόγια. Σύμφωνα μάλιστα με ασφαλείς πληροφορίες, μόνο με τα λόγια του κατάφερε να εξαλείψει τις παλές έχθρες μεταξύ των οπλαρχηγών και να εμπνεύσει άπειρο ενθουσιασμό, οπλίζοντας όσους μπορούσαν να πολεμήσουν με ό,τι όπλα βρέθηκαν διαθέσιμα. Μολονότι από τους πολλούς λόγους που εκφώνησε ο Θεόφιλος, ευρύτερα γνωστή είναι μόνο η προσφώνηση του Καποδίστρια στην Αίγινα, δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε το γενικό πνεύμα των επαναστατικών του προτροπών στη Θεσσαλία. Θα ξεκινούσε, όπως φαίνεται ότι έκανε συνήθως, με κάποιο επιλεγμένο βιβλικό χωρίο και θα το γύριζε σε πατριωτικό κήρυγμα. Όπως βεβαιώνουν όσοι τον άκουγαν, με τους αυτοσχέδιους λόγους που διέθετε μια καταμάχητη δύναμη, προκαλώντας τους ακροατές του δάκρυα. Θα επικαλεστώ ένα καλά τεκμηριωμένο επεισόδιο που συνέβη 17 χρόνια μετά τον Όλυμπο και το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Αποτυπώνει πάντως εξαίρετα την επαφή που είχε ο Θεόφιλος με το κοινό του. Η επιλογή μου να συγκρίνω τα κηρύγματα στον Όλυμπο του 22, για τα οποία δεν γνωρίζουμε τίποτα, με μια ομιλία στην Άντρο το 1839, δεν είναι παντελώς αυθαίρετη. Ο Θεόφιλος είχε φτάσει στην περιοχή του Ολύμπου την Κυριακή 12 Μαρτίου, την επομένη των τέταρτων χαιρετισμών, και παρέμεινε εκεί έως την Κυριακή του Πάσχα, 2 Απριλίου, που έγινε τελευταία στρατιωτική αναμέτρηση. Ακόμα και μέσα στις επαναστατικές συνθήκες, είναι σίγουρο
ότι τόσο οι χωρικοί όσο και οι μαχητές θα βρήκαν την ευκαιρία να οργανώσουν κάποιες από τις προβλεπόμενες λατρευτικές τελετές. Είναι προφανές ότι ο Θεόφιλος εκμεταλλεύτηκε τις 9 μέρες πριν από την Κυριακή των Βαΐων για να εμψυχώσει τους ντόπιους. Στη διάρκεια τους άλλωστε δεν έκανε καμία έγγραφη στο ημερολόγιο, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό. Αμέσως μετά άρχισαν οι μάχες. Η ομιλία του 39 πάλι στη χώρα της Άντρου, για την οποία έχουμε κάποιες πληροφορίες, έγινε παρομοίως μέσα σε μεγαλοβδομαδιάτικη ατμόσφαιρα κατάνοιξης, έξω από το ορφανοτροφείο. Να πως μας την περιγράφει ένας αυτόπτης μάρτυρας. Την Μεγάλη Τετράδη, δηλαδή τη Μεγάλη Τετάρτη, εκλάψαμε μικρή και μεγάλη εις την παράδοση του σοφού και ενάρετο ανθρώπου του Θεόφιλου. Σας γράφω μερικά και κρίνετε από τα ολίγα. Από τα κλάβματα όπου εκάμαμεν οι άνθρωποι, τον έκαμεν η λύπη να μην μπορεί να πει τα όσα ήθελε. Μόνο 3 ώρες ομίλησε, δηλαδή από τα 9 ως τα 12. Είμεθα όλοι στην παράδοση, ήχουν εκτός των γυναικών και των κρασίων, έως 700 και περισσότεροι, όλη η χώρα δηλαδή. Ευθύς όπου επρόβαλεν από την οργανωθήκη του ορφανοτροφείου, εκφώνησε ο εφημέριός του «Ευλογητός ο Θεός». Δεύτερον, εκφωνεί ο Αρχιεπίσκοπος Άνδρου το βασιλεύ Ουράνια. Τρίτον, ο μουσικός και γλυκόφωνος κύριος Κύριλλος, ο ψάλτης, έψαλε το «Ότε οι άνδοξοι μαθητέ». Δέλτα, έψαλεν ο ίδιος εν εγκόμιον, «Ο δύναμης και σοφία, αγαθότης και παντελειώτης». Πέμπτον, ο πατήρ των νυκτηρμών. Και τότε ήρχισεν ο διδάσκολος με εκείνην την γλυκύτητα και λέγει «Θεός, κόσμος, άνθρωπος υπάρχει και πρέπει να υπάρχει το αντικείμενον παντός λογικού όντος. Ω φίλοι και αδερφοί, όπου και ενθυμηθείτε τον Θεόφιλον, εκεί και η καρδία του». Ακολούθως ανέφερε όλα στα της τριετίας τα μαθήματα που είχε κάνει, εν προς εν, χωρίς να κάνει το παραμικρό λάθος. 6 χρόνια αργότερα, κάποιος από τους περιστάμενους επιβεβαίωσε την αναφορά που σας διάβασα, εντυχίζοντας έξω από το σπίτι του, στη μετέπειτα πλατεία Καΐρη, μια μαρμάρινη πλάκα που είναι ορατή έως σήμερα. Επάνω της, χάραξε τα λόγια με τα οποία τη μεγάλη εκείνη Τετάρτη είχε αρχίσει το λόγο του Θεόφιλος, Θεός, κόσμος, άνθρωπος, για να θυμάται και να θυμίζει στους άλλους και σε εμάς σήμερα τη συγκλονιστική εκείνη εμπειρία. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι αποτυπώθηκαν τα κηρύγματα του Θεόφιλου στις ψυχές όσων τα άκουσαν στον Όλυμπο και με τις μαρτυρίες τους στάθηκαν αφορμή για τη βράβευσή του από το βασιλιά. Μετά τον Όλυμπο, ο Θεόφιλος επιδόθηκε σε νέους αγώνες που ολοκληρώθηκαν με την ίδρυση του ορφανοτροφείου, στην αυλή του οποίου εκφώνησε το 1839 αυτό τον τελευταίο λόγο για τον οποίο σας έκανα λόγο, εφόσον σύντομα άρχισαν διώξει εναντίον του. Όσοι διαβάσουν το ημερολόγιο προσεκτικά θα έρθουν σε επαφή με μια πλευρά της προσωπικότητας του Θεόφιλου την οποία ελάχιστα γνωρίζουμε. Θα έρθουν σε επαφή με το Θεόφιλο της καθημερινής ζωής και μάλιστα σε μέρες δύσκολες και σκληρές, σε μέρες που χαλίβδωσαν τη θέλησή του και τη δύναμή του να αντιμετωπίζει τους μεγαλύτερους κινδύνους και θα καταλάβουν έτσι καλύτερα από πού αντλούσε το σθένος να δει στη φαινομενική αποτυχία των διώξεων που υπέστη μια πραγματική επιτυχία. Θα σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας, θα ευχαριστήσω τα Andros Films και το Βαγγέλη Λουκίσα για τη φροντίδα τους πάντοτε εδώ και είμαστε στη διάθεσή σας αν θέλετε κάτι να σχολιάσουμε.